Καλεσμένος στο Γρηγόριο Αρναούτογλου, ο Αντώνης Ρέμος μίλησε μεταξύ άλλων για την κόρη του, τη βάφτισή της, αλλά και για το αν θα παντρευτεί. Τι ψάχνουμε? Εδώ. Δεν φαίνεται με τίποτα. Τα νούμερα τηλεθέασης? Ψάχνω το voice, ρε φίλε, σου κάτι. Γιατί ειλικρινά σου κάτι. Τον τελευταίο καιρό, εδώ το voice, εκεί, σε ποιο κανάλι, πάει στο ένα κανάλι, στο β' κανάλι, στο α, στο β', στον ε, στο γ', στο ω. Πουθενά το voice. Να σου πω. Το φάγει η μαρμάγκα. Τελείωσε. Τόσο καλά πήγαμε δύο χρόνια που το εξαφανίσαν. Τρομερό. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Τέλεια δεν πήγατε. Σούπερ επιτυχία. Εγώ έτσι πιστεύω. Ε, τι πιστεύω. Αλλά το αποτέλεσμα δείχνει άλλο πράγμα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να εμφανιστεί στα καλά καθούμενα, έτσι κατευθείαν. Δεν το βλέπω. Πέρασα μια εφταετία πάρα πολύ δύσκολη, αλλά η ενέργεια που φέρνει ένα παιδί τα αλλάζει όλα. Και το πιο δύσκολο και το πιο μεγάλο πρόβλημα το βλέπει σαν ένα τόσο δούλη. Τίποτα, ούτε με νοιάζει. Ούτε δηλαδή πραγματικά μπροστά στον ερχομό της κόρης μου δεν με νοιάζει και άλλα τόσα να τραβούσα και ξέφυγα να τον ξαναπάρω τον Άκλη τώρα που το λέμε. Είμαι ευλογημένος που το πρώτο μου παιδί, γιατί δεν θα είναι μόνο το πρώτο, είναι κορίτσι. Πρώτα απ' όλα γιατί τα κορίτσια έχουν μια άλλη ομορφιά από ό,τι μου λένε πιο πολλοί έτσι οι πατεράδες που έχουν παιδιά και έχουν κορίτσια. Αλλά και η Βόνη το ήθελε το κορίτσι και το ήθελα και για τη μάνα μου για να πάρει και το όνομα βέβαια. Είναι αλήθεια ότι πήρε τη φωνή της Βόνης και τη φάτσα τη δική σου? Ναι ρε. Τώρα αρχίζει και φέρνει την Ιβόνη. Και αν πάρει και τη φωνή σου στο γυναικείο. Και κρατάει το αξί και τη φωνή της Ιβόνης. Δεν το έχει αλλάξει αυτό. Μάλιστα. Έχει μείνει και η φωνή της. Θέλαμε να, κρατήσουμε τη βάφτιση έτσι σε πολύ πολύ αυστηρό οικογενειακό κύκλο. Να φανταστείς ότι στην εκκλησία πήγα μόνο η οικογένεια και 20 άτομα ήμασταν, δεν ήμασταν. Μετά όμως από εκεί λέγαμε εντάξει. Κάποιον είπαμε, ξεχάσαμε κάποιους ανθρώπους πολύ πολύ σημαντικούς και αλλά τελικά ρε παιδί μου θεωρώ ότι η βάφτιση ήταν πολύ όμορφη.